Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Χωρίς υπερβολή θα έλεγε κανείς για ένα γυμνάσιο, έτσι, υπόδειγμα γενικότερα με την εξωστρέφεια την οποία δείχνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι, είναι έτσι. Γίνεται προσπάθεια, υπάρχει δουλειά από πίσω, το αντιλαμβάνεται κανείς. Οφείλω να σας πω ότι το δεύτερο γυμνάσιο πάντοτε είχε μια πολύ καλή σχέση. Έχει μια ιστορία, ναι, θα συμφωνήσουμε ναι. Σε αυτό. Μάλιστα. Όσοι είμαστε στην Καβάλα το ξέρουμε αυτό. Ωστόσο, είναι ένας σκοπός τον οποίο είμαστε όλοι αφοσιωμένοι και το πραγματικά το εννοώ αυτό και εκφράζω όλους όσους είναι στο σχολείο. Είμαστε αφοσιωμένοι σε ένα διτό σκοπό, αφενός να μεταλαμπαδέψουμε τη γνώση στα παιδιά, αφετέρου να δώσουμε μια σωστή αγωγή στο να τη διαμορφώσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω γιατί όλες οι δράσεις που κάνουμε γυρίζουν ακριβώς γύρω από αυτόν τον διπλό σκοπό. Το σχολείο λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο ως μια κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και ως μια κοινότητα επαγγελματικής εξέλιξης και για τους ίδιους τους καθηγητές. Αυτό το επισημάνω γιατί μπορεί κάποιοι να βρουν κάποιες δράσεις λίγο, να το πω, παράξενες, αλλά υπό αυτό το σκεπτικό όλα εξυπηρετούν το σκοπό τους. Κάθε δράση βέβαια έχει μια συγκεκριμένη ομάδα στόχο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος στόχος πάντοτε είναι οι μαθητές μας. Οι μαθητές και οι μαθήτες του σχολείου, αλλά δεν είναι η μόνη ομάδα. Είναι και οι γονείς, είναι και οι καθηγητές. Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι στη σχολική κοινότητα που είναι μέλη είναι πολύ σημαντική κρίκη αυτής της αλυσίδας. Αν κάποιος από αυτούς δεν δουλεύει σωστά, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Και έχετε πετύχει γενικότερα αυτό το να μην είναι ένα αποστηρωμένο σχολικό περιβάλλον, το παιδί να πηγαίνει ακριβώς, στο μάθημα, ακριβώς. Να φεύγει, να υπάρχει μια διαδραστικότητα και να θέλει το παιδί, να επιθυμεί την επόμενη μέρα να προσέρθει στο σχολείο με ευχαρίστηση. Μας ακούτε? Έπεσε γραμμή. Κύριε Χίζερ, μας ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι. Λέγαμε γι' αυτό, ότι δεν είναι αποστηρωμένο το περιβάλλον και γενικότερα υπάρχει μια διαδραστικότητα. Ακριβώς. Μέσα από τη συνεργασία με διάφορους φορείς της πόλης μας, όπως είναι το Κέντρο Πρόληψης, ναι. Εξαρτήσεων και Προαγωγής, Ψυχοκοινωνικής Υγείας, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, Καβάλας. Το Κέντρο Υγείας Καβάλας και την αντίστοιχη τοπική μονάδα υγείας, αλλά και μονάδες εκπαίδευσης όπως είναι το ειδικό σχολείο, το ειδικό επαγγελματικό, το κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, ο ίδιος ο Δήμος Καβάλας με επιστήμονες που μας παρέχει για διάφορα θέματα που αφορούν οι επιμορφώσεις που θέλουμε να κάνουμε, αλλά και ευρωπαϊκά ακόμη ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως είναι το Europe Direct, της Καβάλας, mm-hmm. με συνεργάτη τον κύριο Δημήτρη Πιτσέρη, έτσι. Που μας βοηθάει στις ευρωπαϊκές μας δράσεις εδώ πέρα. Όλη αυτή η εξωστρέφεια και η συνεργασία με όλους αυτούς τους φορείς εξυπηρετεί ακριβώς το να δώσουμε πολλά ερεθίσματα στους μαθητές μας, τόσο σαν γνώσεις όσο και σαν αγωγή. Ας πούμε, στην ημέρα της φιλοσοφίας, όταν καλούμε έναν τον κτηνίατρο που μας ήρθε από το Δήμο Καβάλας, τον κύριο Μαντούδη, αντιλαμβάνεστε ότι μια παρουσίαση δεν είναι απλά «Γεια σας, σας έφερε ένα σκυλάκι, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το σκυλάκι», αλλά περνάνε κάποια μηνύματα, όπως πώς μπορούμε να συμπεριφερθούμε, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να ενεργήσουμε και όλα αυτά συνιστούν μια στάση ζωής, μια νοοτροπία. Όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχουν οι μαθητές μας, οι οποίοι κακά ψέματα είναι οι αυριανοί πολίτες της Ελλάδος, το μέλλον της Ελλάδος. Έτσι ακριβώς. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις πέρα από αυτήν την οποία αναφέρατε, με άλλους φορείς, με τους οποίους, όπως μας αναφέρατε, συνεργάζεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Διακρίσεις μαθητών, επισκέψεις μαθητών στο εξωτερικό μέσω προγραμμάτων, που είναι σημαντικές εμπειρίες. Πρέπει να διεκδικούν τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους αποστολές, έτσι κύριε Χίζαρη? Είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή και από την ανατροφοδότηση που έχουμε μετά από τα ίδια τα παιδιά,
και από τους γονείς τους, μας υπογραμμίζουν πόσο πραγματικά σημαντική είναι η εμπειρία και που αποκομίζουν από το ταξίδι, αλλά και από τη συναναστροφή τους βέβαια με συμμαθητές από άλλα σχολεία ευρωπαϊκά. Και μιας που είμαστε σε αυτό το θέμα, να σημειώσω ότι από αύριο και για μία εβδομάδα θα φιλοξενούμε εδώ στην Καβάλα μαθητές από Γερμανία και από Ισπανία από δύο διαφορετικά προγράμματα ευρωπαϊκής δράσης. Ναι, ναι. Και έχουμε κάποιους καθηγητές εδώ που είναι πολύ δραστηριοί σε αυτό το θέμα της ευρωπαϊκής γενικότερα εξωστρέφειας. Έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τις δράσεις που θα κάνουν βιωματικά τόσο εντός του σχολείου αλλά όσο και εκτός. Πέρα επίσης και από τα αξιοθέατα που θα δούνε της ιστορίας εδώ που έχουμε της πλούσιας στην περιοχή μας, να αναφέρω και ότι την Τρίτη, την προσεχή, στην αίθουσα Νικόλαου Μάρτη θα γίνει και μία προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αφορμή τις επερχόμενες ευρωεκλογές που θα έχουμε τον Ιούνιο. Σε συνεργασία, όπως είχα προαναφέρει, με το Europe Direct της Καβάλας. Εμπειρίες και δράσεις που αναμφίβολα αφήνουν το στίγμα τους στα παιδιά και διαμορφώνουν γενικότερα την προσωπικότητά τους και τη στάση τους στη ζωή. Μπορεί λοιπόν ένας μαθητής Δευτέρας, Τρίτης Γυμνασίου να αφομοιώσει όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε, κύριε Χίζαρη? Είναι θέμα ωριμότητας ενός μαθητή, ενός παιδιού? Κοιτάξτε, εμείς οφείλουμε να παρέχουμε τα ερεθίσματα. Οφείλουμε να νουθετούμε, να συμβουλεύουμε και να κοιτάζουμε όσο μπορούμε το εκπαιδευτικό περιβάλλον να είναι όσο πιο δυνατόν πλούσιο σε ερεθίσματα. Όσο πιο ψηλά στοχεύει κάποιος και πιο ψηλά στάνταρ βάζει, σίγουρα καταφέρνει περισσότερα και καλύτερα πράγματα. Αυτό είναι γενικός κανόνας. Τώρα, από εκεί και πέρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην εκπαίδευση ότι για να γίνει μια δουλειά σωστά πρέπει να είναι και ο καθηγητής καλός, αλλά πρέπει να θέλει και ο μαθητής. Ναι. Εμείς βλέπουμε ότι γενικώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τα παιδιά. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό υλικό και από εκεί και πέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, γιατί δεν ξέρω, ίσως ακούστηκε κάπως. Έργο του εκπαιδευτικού είναι πάντοτε να δίνει ό,τι μπορεί καλύτερο και περισσότερο, ανεξάρτητα από το μαθητή που έχει κάτω. Να δημιουργηθεί και να δημιουργεί και τα ερεθίσματα στο μαθητή, έτσι ώστε να τον κάνει να ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Τα παιδιά τα οποία θα έρθουν από τις χώρες που αναφέρατε θα φιλοξενηθούν από μαθητές ή από καθηγητές? Από μαθητές θα φιλοξενηθούν. Από μαθητές, μάλιστα. Έτσι δουλεύουν αυτά τα προγράμματα. Και τα ίδια είχαν φιλοξενηθεί φυσικά από τους αντίστοιχους μαθητές όταν είχαν πάει πριν ένα μήνα και αυτά στο Αμβούργο, στην Γερμανία, και στην Ισπανία είχαν πάει πέρυσι. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Και όλα αυτά βέβαια βοηθούν να φύγουμε και από τον κύκλο γενικότερα όλης αυτής της μάστιγας που ακούει στο όνομα bullying, παραβατικότητα στα σχολεία, παιδική παραβατικότητα. Θέματα τα οποία, κύριε Χίζαρη, απασχολούν τα κεντρικά δελτία ειδήσεων καθημερινά πλέον, έτσι. Είναι συχνό φαινόμενο και πρέπει να μας προβληματίζει και να μας ανησυχεί. Είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε γονείς, είτε και τα δύο. Δυστυχώς είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που αναφέρετε, το οποίο αναμφίβολα έχει βαθιά αίτια. Με τις παθογένειες γενικότερα της ελληνικής και όχι μόνο ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, εμείς σαν σημαία, και το επισημάνω αυτό, σαν σημαία μας έχουμε στο σχολείο ότι δεν μπορούμε να ανεχτούμε σε καμία περίπτωση τέτοια φαινόμενα. Η πόρτα μου ως διευθυντή είναι πάντοτε ανοιχτή για οποιοδήποτε θέμα προκύψει. Οπότε οι μαθητές νιώθουν πραγματικά πολύ άνετα στο να μπουν ανά πάσα στιγμή μέσα και να αναφέρουν κάτι. Οπότε και έτσι με την συμπεριφορά μας και όλοι μαζί και ο Σύλλογος Διδασκόντων έχουμε κάνει σαφές ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υφίσταται τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μας. Και αν γίνει, τότε βρούμε ακαρία και με την ποινή του προβλέπεται. Εδώ να αναφέρω βέβαια ότι προημερώς στείλαμε και μία
ενημέρωση στους γονείς. Ίσως το ξέρετε ότι πλέον υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα από το Υπουργείο Παιδείας, ναι, όπου δίνεται η δυνατότητα στον κάθε γονέα και μαθητή να προχωρήσει και ο ίδιος σε αναφορά, καταγγελία κάποιου περιστατικού. Μάλιστα. Αυτό βέβαια θα λειτουργήσει ίσως καλύτερα για κάποιους που ενδεχομένως φοβόντουσαν, ντρεπόντουσαν να τον αφέρουν απευθείας. Εγώ επιμένω και λέω πάντοτε στους μαθητές μας ότι σε οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό να έρθουν να τον αφέρουν αμέσως. Και βεβαίως θα παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι, έτσι, γιατί ακριβώς, τα διαδείγματα υπάρχουν οι εφημερεύοντες. Ακριβώς. Και πέρα από αυτό είναι και τα φαινόμενα βανδαλισμού των σχολικών μονάδων, όπου οι διευθυντές σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές προσπαθούν να λάβουν κάποια μέτρα, έστω ύστερα από το ορολόγιο σχολικό πρόγραμμα. Έτσι, κύριε Χίζαρη. Μεγάλο τώρα. Ξύνεται μια πληγή εδώ πέρα. Ναι, και μας λένε και από τον Δήμο, γενικότερα προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να δωροκίσουμε σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι απομακρυσμένες από κατοικίες, είναι σε σκοτεινά σημεία κλπ. Ναι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοούμε, έτσι. Κοιτάξτε, ναι, η Σχολική Επιτροπή μας βοηθάει όσο μπορεί και αυτή. Δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι έχουν και αυτοί κάποιους περιορισμούς στα οικονομικά τους. Έχουν και πάρα πολλά σχολεία τα οποία πρέπει να ικανοποιήσουν. Αλλά εμείς ως δεύτερο γυμνάσιο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τόσο την οικονομική βοήθεια της Σχολικής Επιτροπής όσο και ιδίους πόρους και πραγματικά να ασφαλίσουμε το σχολείο μας με σκοπό και μόνο φυσικά την διαφύλαξη της ίδιας της σχολικής περιουσίας και να αποτρέψουμε κακόβουλες ενέργειες φθοράς ή καταστροφής αυτής για κανένα άλλο λόγο. Ναι. Το υπογραμμίζω αυτό. Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, γιατί τα θέματα αυτά παραβατικότητας, βανδαλισμών, bullying και όλα αυτά είναι μεγάλα. Μέσα σε λίγα λεπτά και μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε. Λίγο ακροθυγώς τα πιάσαμε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά και να συνεχίσετε έτσι σε αυτό το κλίμα και σε αυτή τη ρότα της εξωστρέφειας και του Δευτέρου Γυμνασίου Καβάλας και να μεταλαμβαδεύετε γενικότερα στους μαθητές αυτά που πρέπει, κύριε Χίζαρη. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.